αυτό το τελευταίο γεγονός μπορούμε να το σχολιάσουμε και με την καλεσμένη μας, η οποία έχει να κάνει και με το χώρο της εκπαίδευσης. Γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει εκπαιδευτική διαδικασία και ένα περιβάλλον σχολικό. Είναι η κυρία Μαρία Καλουδιώτη, είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά είναι δικιά μας. Κυρία Καλουδιώτη, βλέπετε, είναι αυτά τα θέματα τα οποία αγγίζουν. Δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Όχι, μας. Βέβαια. Και δεν πρόλαβα βέβαια να το ακούσω ολόκληρο, αλλά κατάλαβα ότι πρόκειται για bullying μαθητικό. Ξυλοδαρμό. Ξυλοδαρμό. 16 μαθητή στα Χανιά. Μάλιστα. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα στη σχολική κοινότητα και έχουν να κάνουν, πιστεύω, με τα πρότυπα τα οποία έχει η νεολαία μας, αυτά που παρακολουθεί, αυτά που βλέπει και μιμείται. Mm. Και δεν είναι μόνο του σχολείου το πώς θα δράσει, δηλαδή μια σχολική κοινότητα απέναντι στο οποιοδήποτε συγκεκριμένο γεγονός, είναι και της πολιτείας, είναι και του Δήμου, μέρημνα, είναι και των γονέων. Νομίζω ότι χρειάζεται γενικότερα η κοινωνία μας να ξυπνήσει. Μπορεί ένας Δήμος, γιατί θέλω να το συνδέσουμε και με την αυτοδιοίκηση. Ναι, ναι, μπορεί ένας Δήμος να αναλάβει τις πρωτοβουλίες εκείνες. Δεν είναι αποκομμένος ο Δήμος από την εκπαιδευτική διαδικασία. Τι είναι ο Δήμος? Ο Δήμος είναι η εκπροσώπηση των πολιτών μεταξύ της κεντρικής πολιτείας και του πολίτη, του απλού πολίτη. Ναι. Ο Δήμος είναι ο διαμεσολαβητής. Αν το πάρουμε με την έννοια την κυριολεκτική, αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι διοικεί σε ένα μικρότερο κομμάτι, γιατί αλλιώς, αν θεωρήσουμε ότι η κεντρική διοίκηση είναι αυτή που κάνει κουμάντο στην τοπική κοινωνία, τότε θα βάζαμε κάποιους δημοσίους υπαλλήλους να χειρίζονται τα πράγματα και δεν θα κάναμε εκλογές, δεν θα βγάζαμε δημάρχους. Ναι, μεσάζοντες. Όμως, όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι είναι ο διαμεσολαβητής με την έννοια του λόγου του πολίτη. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό το πράγμα της διεκδίκησης. Άρα ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί άρχοντες και σε επέκταση οι επιτροπές σχολικές κλπ. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουν λόγο και κυρίως παρέμβαση εκπαιδευτική. Το να μάθουν κάποια πράγματα, πώς διαχειριζόμαστε τις κρίσεις. Δηλαδή, να, ένας λόγος ωραίος για να ασχοληθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και οι σχολικές επιτροπές. Πώς να διαχειριζόμαστε κρίσεις μέσα σε μια σχολική μονάδα. Το πόσο λείπει αυτό από το σήμερα. Γιατί πού δεν λείπει, σε ποιον τομέα δεν λείπει? Δεν μας λείπει στον αθλητισμό? Εγώ ασχολούμαι με 3-4 πράγματα στη ζωή μου και δεν μου αρέσει να κάνω τον έξυπνο επί παντός επιστητού. Και στα 3-4 πράγματα που ασχολούμαι λείπει από παντού η παιδεία. Η παιδεία έρχεται με πολύ πόνο και κόπο. Μήπως είναι και θέμα όμως και των εκπαιδευτικών το να... πώς θα λειτουργούν, πώς θα αναπτύσσουν και κάποιες σχέσεις με τα παιδιά. Τώρα ναι, θα μου επιτρέψει και η κυρία Καλουδιώτη να πω κάτι τώρα. Να εκμυστηρευτώ. Ο ΝΕΡ που λέμε. Την είχα καθηγήτρια, γυμνάστρια και θυμάμαι, γιατί το αναφέρω όμως στον Κατσαμπά, γιατί θυμάμαι τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε με πολλούς μαθητές, τα κίνητρα που έδινε, τις δραστηριότητες και αθλητικές και καλλιτεχνικές και θεατρικές. Δηλαδή έδινε. Είναι αυτό, ίσως δεν το κάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι και λίγο θέμα λειτουργίας των ίδιων των εκπαιδευτικών. Έχω πει ότι με εκφράζει το ποίημα του Παλαμά που λέει «Και δάσκαλος γίνε αν ήρωας είσαι». Mm-hmm. Προϋποθέτει να είσαι ήρωας για να γίνεις δάσκαλος. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το πιστεύω αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι ο δάσκαλος εν γέννη σε όλες τις βαθμίδες είναι αυτός που πρέπει να εμπνεύσει. Από εκεί και μετά έχει να κάνει η οικογένεια, έχει να κάνει η εκκλησία, έχει να κάνει η γειτονιά, έχει να κάνει ο Δήμος, έχει να κάνει η πολιτεία. Mm-hmm. Αν όλα αυτά δεν μπορέσουμε να τα συγκεράσουμε στο να δώσουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να την αφήσουμε στην κοινωνία μεθαύριο που να μην έχει ανάγκη το δάσκαλο, mm-hmm. γιατί αυτός είναι ο καλός δάσκαλος, mm-hmm. να μην σε έχει ανάγκη το παιδί, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εγώ προσπάθησα. Τώρα είμαι στη δύση της καριέρας μου, κοντεύω να πάρω σύνταξη. Προσπάθησα όλα μου τα χρόνια να κάνω αυτό το πράγμα σε όποια γωνιά του νομού Ηρακλείου και αν βρισκόμουν. Είτε αυτό ήταν το Τεφέλι, είτε αυτό ήταν η πόλη του Ηρακλείου και ο Κατσαμπάς που λες και εσύ. Που... είτε το καλλιτεχνικό το έκτο λύκειο. Το καταπληκτικό, είτε το καλλιτεχνικό σχολείο στο οποίο έζησα και έδρασα τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε επικεντρωθεί στα πιο
πρακτικά, στα πιο καθημερινά, που θεωρώ ότι και το κομμάτι βέβαια της ψυχολογίας είναι ένα καθημερινό θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί. Αλλά ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της αυτοδιοίκησης, έχει επικεντρωθεί να δούμε τη σχολική στέγη, σε ποια κατάσταση είναι, πόσα σχολεία έχουμε, πού έχουμε προβλήματα, ποια είναι η κτηριακή κατάσταση, πόσα κενά έχουμε, βρεφονιπιακούς τι γίνεται, τους καλύπτουμε, δεν τους καλύπτουμε και έχουμε χάσει την ουσία. Και επιμένω σε αυτό γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τις δομές, τις κοινωνικές δομές ενός Δήμου, ανά την Ελλάδα αναφέρομαι, να είναι εκείνες οι οποίες δίνουν τη λύση σε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα ή που προλαβαίνουν καταστάσεις ή που εντοπίζουν καταστάσεις. Οι δομές του Δήμου είναι πλήρως απαραίτητες. Εγώ θα σας πω ως εκπαιδευτικός πώς ένιωθα τη βοήθεια του Δήμου, είτε εδώ είτε της Χερσονήσου που εμπλεκόμουν τα τελευταία χρόνια, στον τομέα τον κοινωνικό. Ναι. Όταν ας πούμε ένα παιδί ήταν ή παραβατικό, είχε προβλήματα παραβατικότητας μέσα στο σπίτι του ή η οικογένεια το κακοποιούσε είτε είχε αντιμετώπιζε προβλήματα επιβίωσης. Ναι. Παρενέβαινε η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Αν λοιπόν ο εκπαιδευτικός διευθυντής ή ο εκπαιδευτικός ο απλός δεν έχει την άριστη σχέση με τις εκπαιδευτικές δομές ενός Δήμου και δεν παρεμβαίνει η κοινωνική υπηρεσία με τον κοινωνικό λειτουργό ή τον ψυχολόγο ή ακόμα και τον γιατρό που χρειαστεί και την αστυνομία όταν θα χρειαστεί, την εισαγγελία όταν θα χρειαστεί, για να λύσει ζητήματα, θα έχουμε ζητήματα παραβατικότητας, θα έχουμε ζητήματα κι άλλα, όχι μόνο απλής παραβατικότητας, γιατί το ξύλο ας πούμε τώρα τελευταία είναι και λίγο της μόδας, για να το πω έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι η λεγόμενη σε εντός εισαγωγικών μαγκιά των μαθητών για να δείξουν ποιος είναι ο πιο δυνατός. Υπάρχουν όμως πολύ σοβαρά ζητήματα μέσα σε μια οικογένεια που πρέπει να παρεμβαίνει ο Δήμος κέρια, τη στιγμή που πρέπει. Κυρία Καλλιδέτη, επειδή ψυχολόγοι προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία. Έχουν γίνει βήματα τελευταία. Κακό, γιατί βέβαια έχει 5 σχολεία ένας ψυχολόγος, έρχεται μία μέρα σε ένα σχολείο, αλλά ακόμα και αυτή η μέρα λύνει ζητήματα. Ναι, λύνει μεγάλα. Θα έπρεπε όμως να οργανωθεί με κάποιο τρόπο και κάποιες καμπάνιες έτσι πιο συστηματικές και να γίνονται επισκέψεις, έστω πιο σποραδικά, ψυχολόγων, κάποιες οργανωμένες εκστρατείες ευαισθητοποίηση αυτά δεν τα θέματα. Αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή να λύσει ένας μαθητής, ας πούμε, το πρόβλημα του άγχους, λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων. Να λύσει το πρόβλημα διαχείρισης, το πώς τον χειρίζονται οι γονείς του για τα θέλω του, την εφηβεία του. Να λύσει το ζήτημα της κακοποίησης, του σεξουαλικού του προσανατολισμού, που τώρα τελευταία, ας πούμε, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Όλα αυτά βέβαια και πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις και νομίζω ότι ο Δήμος είναι ο καλύτερος διαμεσολαβητή σε όλα αυτά τα πράγματα. Κάνοντας έτσι μια κριτική στην τελευταία τετραετία, πενταετία, τι βλέπετε σε αυτές τις ειδήσεις? Εγώ πρέπει να ξέρετε, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές σας, είμαι εδώ γιατί είμαι υποψήφια. Ναι, τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Με την υπόλοιπη συζήτηση. Είμαι με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Γιατί με τον Αλέξη? Γιατί με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Εδώ θα πρέπει να πω ότι πρέπει να δουν όλοι το φυλάδιό μου. Στο φυλάδιό μου λοιπόν πολύ πολύ όμορφα λέω το εξής πολύ σημαντικό. Είναι ένας άνθρωπος προερχόμενος από την πνευματική τάξη των εκπαιδευτικών, γεγονός που από μόνο του συνιστά υψηλό προσόν. Ισχυρή αξία, διαρκή έμπνευση, επαγγελματική ηθική και ιδεολογία προσφοράς. Είναι κάτι που με καλύπτει. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένας εκπαιδευτικός εκτίθεται και τον εκτιμάς ως άνθρωπο για αυτό που έχει προσφέρει στην πόλη, είτε μέσα από τα Ιδρύματα Καλοκαιρινό, είτε από την εκπαιδευτική του πορεία μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι αυτό που σε οθεί να πας στο πλάι του. Μου έγινε η πρόταση. Ανήκα σε μια παράταξη μέχρι τώρα η οποία δεν κατεβαίνει με τον Ηλία τον Λιγερό και τους ενεργούς πολίτες. Έχω κάνει την κριτική μου άπειρες φορές μέσω της παράταξής μου στην παράταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου. Και νομίζω ότι πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν υπάρχει παράταξη που να μην έχει προσφέρει στην πόλη. Το ζήτημα είναι τι προσφέρει και πόσο αργά, για να το πω έτσι. Και νομίζω ότι η καταγραφή των όποιων προβλημάτων έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται με την κακοπροαίρετη κριτική αλίμονο του κάθε υποψηφίου, αλλά γίνεται για να πάμε παρακάτω. Εμάς η κριτική μας 5 χρόνια και 4-9 που ήμασταν εκεί μέσα δεν έγινε ποτέ κακοπροαίρετα. Εγώ και είχατε και πολύ ισχυρή παρουσία. Είχαμε ισχυρή συμβουλία. Παρουσία, είχαμε απόψεις, είχαμε θέσεις, κατεβαίναμε με τον αντίλογο, όχι για να τσακωθούμε. Αλλά για να πάει ένα βήμα παραπέρα. Η άποψή μου είναι και το καταθέτω εδώ πάλι ότι όταν υπάρχει σχέδιο, όταν υπάρχει άποψη, τεκμηριωμένη άποψη και όταν υπάρχει η θέληση να τα βρεις με τον διπλανό σου, γίνονται ομόφωνες οι αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το 90% πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές των αποφάσεων
όταν επεξεργαστήκανε από όλες τις παρατάξεις έγιναν ομόφωνες. Οι κόντρες υπήρξαν όταν ντε και καλά θέλαμε να παρουσιάσει κάποιος κάτι και ήταν το δικό του και τέλος. Βεβαίως το είδα αυτό, για να το προσυπογράψω αυτό που λέει η κυρία Καλουδιώτη, ήταν πολλές φορές να έχετε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βγει συζήτηση, πρόχειρα, μετά να γυρίζει πίσω η αποκεντρωμένη, να έρχεται πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαβούλευση και να περνάει ομόφωνα. Ναι, το έχουμε δει αυτό όντως το έργο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, μας προλάβατε πριν. Φεύγετε από μια παράταξη που δεν θα είναι στις επόμενες εκλογές, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε μια άλλη παράταξη τώρα του με επικεφαλής τον Αλέξη Καλοκαιρινό, που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Πολυσυλλεκτικότητα. Για κάποιοι λένε ότι αυτό είναι πολύ καλό, κάποιοι λένε ότι αυτό ίσως κρύβει και παγίδες. Ναι. Εγώ να πω το εξής. Καταρχάς, από την παράταξη των ενεργών πολιτών, είμαστε τρία άτομα από το ήδη υπάρχον Δημοτικό Συμβούλιο που κατεβαίνουμε με τον ο Δοκιανάκης ο Σπύρος και ο Τσατσάκης και εγώ, τρεις. Σκεφτήκαμε ότι δεν πρέπει να διαλύσει η παράταξη μαζί με τον επικεφαλής μας, τον Ηλία του Λιγερό, που δεν ήθελε να ξανακατέβει και λέμε ας προσχωρήσουμε με βάση τη διαπραγμάτευση αρχών και απόψεων και ιδεών. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Καλοκαιρινό και συζητήσαμε για το προγράμματος. Mm-hmm. Δεν θα προσχωρούσα ποτέ σε μία δημοτική παράταξη επειδή μου αρέσει ή επειδή έχω τον Μπάμπη μαθητή και θα ήθελα να πάω με τον μαθητή μου ή τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό επειδή απλώς είναι η προσωπικότητά του αυτή. Εάν δεν υπήρχαν οι απόψεις και η πραγμάτωση ορισμένων ιδεών και ορισμένων θέσεων που θεωρώ ότι όχι απλώς πραγματώνονται πριν, θα πραγματωθούν και μετά. Άρα προγραμματική γιατί συζήτηση έγινε. Δεν θα πήγαινε αλλιώς, αν δεν γινότανε. Να πούμε για παράδειγμα, ας πούμε. Έχουμε το νερό. Έχουμε τα σκουπίδια. Έχουμε κάποια ζητήματα. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινε σε μια παράταξη η οποία θα διαπραγματευόταν το θέμα του νερού και της ιδιωτικοποίησης. Αν δείτε το πρόγραμμα που κατέθεσε ο κύριος Καλοκαιρινός, έχει περίπου τις προτάσεις που είχαμε εμείς. Γιατί δεν περιμένεις και από τον άλλον να έρθει επακριβώς στις θέσεις τις δικές σου. Μια σύγκληση να υπάρχει. Ακριβώς, θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση. Γι' αυτό λέω ότι ο εκπαιδευτικός από μόνος του αποτελεί αξία. Ένας εκπαιδευτικός έχει μάθει να διαπραγματεύεται, να ακούει, κυρίως να ακούει το μαθητή του. Όποιος είναι αυτός, το μαθητή του, φανταστείτε το 16χρονο, πόσο μάλλον έναν συνάδελφό του που θα είναι και εκλεγμένος. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα που δεν πολύ είναι στο προσκήνιο, στο πλαίσιο της προεκλογικής συζήτησης, αλλά είναι σημαντικό για το Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πολύ σημαντικές αθλητικές υποδομές, ενώ τις έχει, τις διαχειρίζεται. Έτσι, να μην τα παριθμίσω τώρα. Πολύ δύσκολο. Ναι, αυτό το κομμάτι όμως είναι δύσκολο. Η διαχείριση πώς μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο και αυτό που λέμε ο λαϊκός, ο μαζικός αθλητισμός, να δοθούν και διέξοδοι και στα νέα παιδιά. Είναι αυτό εναπόκειται και στην ειδικότητά μου. Είμαι και στην ΑΕΗ όλα τα ρωτάω. Χρόνια. Ναι, ξέρω και πώς διαχειρίζεται ο Δήμος. Έχω διαφωνήσει άπειρες φορές με πάρα πολλά πράγματα της υπάρχουσας δημοτικής αρχής. Πρώτον, θα πρέπει και το γράφουμε και στο πρόγραμμά μας να στηριχτούν τα σωματεία. Τα σωματεία στην Ελλάδα δεν είναι επιχειρήσεις. Όπως τα κατηγορούν. Τα σωματεία στην Ελλάδα είναι αυτά που παράγουν τον αθλητή. Αυτού του ανθρώπου που κρεμάμε το μετάλλιο και βγάζουμε φωτογραφία, όσοι πάμε και κατεβαίνουμε στα δημοτικά ή δεν ξέρω στα υπόλοιπα πολιτικά πράγματα, αυτός ο άνθρωπος έχει βγει μέσα από ένα σωματείο. Εάν το σωματείο λοιπόν δεν το στηρίξουμε, δεν έχει που να κάνει το παιδί προπόνηση, ή πάει στην προπόνηση και δεν έχει εκεί που πάει τουαλέτα, ή αποδυτήρια, είναι μες στη σκόνη. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δει ο Δήμος. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μεγάλες εγκαταστάσεις που έχει και που δεν βγαίνουν οικονομικά. Και πού πρέπει να πάρει απόφαση ο Δήμος ότι 2-3 πράγματα θα μπαίνει μέσα και θα τα χρηματοδοτεί. Ένα από αυτά είναι ξεκάθαρα. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Ούτως ή άλλως θα χρηματοδοτεί. Δηλαδή τώρα η ΑΕΟΤΑ παίρνει τα χρήματα για το νερό και το ρεύμα από το Δήμο. Δεν βγαίνουν ούτε τα ωράκια ούτε το Παγκρίτιο. Όσο και να βάλεις τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει κάποιος για να αθληθεί. Μάλιστα. Πρέπει να πεις όμως ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία. Μετά, πρέπει να αναπτύξουμε τη γειτονιά. Τη γειτονιά, αυτό. Από εκεί είναι ο μαζικός αθλητισμός. Από εκεί θα αθληθεί η γυναίκα. Με δομές στη γειτονιά. Με προγράμματα στη γειτονιά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, τι θα φέρει η πολιτεία και η Γενική Γραμματεία. Πρέπει να έχει δικά του προγράμματα ο Δήμος. Λοιπόν, να έχουμε επικεντρωθεί στις γειτονιές, κυρία Καλουδιώτη. Εγώ νομίζω ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός και το δικαίωμα στην πόλη είναι αυτό που προτάσει σε όλο του το πρόγραμμα.
αυτή τη φορά θα πρέπει να βγούμε στη γειτονιά και στα χωριά. Γιατί θα σας πω, γιατί θα σας πω εγώ θεωρώ ότι είναι παραμελημένα εντελώς τα πράγματα. Αυτό ήθελα να βάλω σαν λιθαράκι στη συζήτησή μας. Στις γειτονιές υπάρχουν πολλά παράπονα από τους κατοίκους που λένε τι, πέφτει το σκοτάδι, είτε δεν υπάρχει αρκετός φωτισμός, που ο φωτισμός. Καλέ, γιατί να πας στη γειτονιά, περάστε την Ακαδημία στην Παπανδρέου. Πήγαινε να περπατήσει το βράδυ στην Παπανδρέου. Σκοτάδι. Πόσο μάλλον στο Ατσαλένιο, πόσο μάλλον στον Κατσαμπά, πόσο μάλλον στι Μεσαμπελιέ. Το σκοτάδι. Και φοβάσαι να πει να περπατήσει. Όχι να βγει ένα παιδί το χειμώνα που νυχτώνει και νωρίς να παίξει μπάλα σε μία πλατεία. Εδώ δεν έχει συγκοινωνία να έρθει στα ωράκια. Δεν υπάρχει συγκοινωνία για να έρθει ένα παιδί να αθληθεί και τα ωράκια τώρα είναι το στολίδι μα. Το κόσμο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σας θέσουμε και ένα θέμα που ξέρω ότι έχετε μια ευαισθησία σε αυτό. Είναι φάκελος αδέσποτα. Είναι πολύ συζητημένο. Έτσι, Νικολέτα. Ποιο είναι το σχέδιο, τι μπορεί να γίνει. Ο φάκελος αδέσποτα. Εδώ είναι πολύ δύσκολο το θέμα, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα στην πόλη του Ηρακλείου. Πολύ περισσότερες οι γάτες, βέβαια, από τα σκυλιά. Πρέπει να το δούμε συλλογικά. Υπάρχει ο Σύλλογος Κτηνιάτρων, υπάρχουν οι φιλοζωικές οργανώσεις και υπάρχει και ο Δήμος. Άποψή μου είναι 2-3 πράγματα μπορούμε γρήγορα να τα κάνουμε. Πρώτον, δεν μπορεί να μην υπάρχει μόνιμος κτηνίατρος στο κοινοκομείο. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα παράρτημα μέσα στην πόλη, με ένα κτηνίατρο μέσα στην πόλη, παρά πρέπει να τρέχει ο άλλος στο κοινοκομείο για να δει ένα χτυπημένο ζώο. Να το πάει ο ίδιος. Το έπιασε. Τρίτον, δεν μπορεί να μην υπάρξουν μαζικές στηρώσεις. Λέμε τώρα, εδώ είναι αυτή η αγέλεια από τις γάτες δίπλα στους σκοπεδοντενεκέδες. Με τρόπο μπορούμε να τα πιάσουμε, οι φιλοζωικές το κάνουν, να στηρώνουμε κοινωνίες αδέσποτων. Η Ευρώπη δεν έχει αδέσποτα γιατί ξεκίνησε με το να στηρώνει τα οικόσιτα ζώα, τα δεσποζόμενα ζώα. Εδώ πρέπει να συνεργαστεί ο Δήμος και με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο, αλλά και με κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις και οργανώσεις του εξωτερικού που έρχονται πάρα πολλές τέτοιες στην Κρήτη, χωρίς να έχουμε στεγανά στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να απαλλαχτούμε. Ήδη ξέρω ότι ο Άγιος Νικόλαος, να πω ένα παράδειγμα διπλανό μας, για να μην πάω στο εξωτερικό, να μην πω στην Ολλανδία τι έγινε. Ο Άγιος Νικόλαος δίπλα μας συνεργάζεται με φιλοζωικές κτηνιατρικές οργανώσεις του εξωτερικού και στηρώνια και δεσποζόμενα και αδέσποτα. Είναι καλό παράδειγμα. Να πω για το κοινοκομείο, ένα κάρο έχω να σας πω. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η ουσία είναι η συνεργασία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.